Παραδείγματος χάρη, εμείς κάναμε ένα ανοιχτό γάμο. Ήρθε όποιος ήθελε. Μετά μας κατηγορούσαν γιατί κάλεσαν τον ένα, γιατί κάλεσαν τον άλλο. Μα εμείς πάμε να έρθει όποιος θέλει. Γιατί για το κάνουμε αυτό. Στην εκκλησία είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβη χωρίς εμείς να το επιδιώξουμε. Εντάξει, εσείς είστε πάντων. Τέθηκε το θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ναι, γιατί σου ξαναλέω, όποιος συνέχισε το χορό, πολλά τραγούδια λέει. Γι' αυτό το λέω να καταλάβει. Εγώ που το έχω ζήσει, σου λέω την αλήθεια ότι είναι έτσι. Δεν ξέρω, και γάμος απευθείας σύνδεση τώρα είναι. Δεν ήταν απευθείας, η προετοιμασία ήταν. Ναι, θέλω να πω όλο αυτό το σύστημα. Τώρα το βλέπεις για τρεις μέρες μετά, είναι σαν να είσαι ζωντανή σύνδεση. Να σας πω κάτι. Με τις κάμερες. Με πάρα πολύ ειλικρίνεια. Εγώ την άλλη μέρα που ήμουν εκ των πραγμάτων μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινα. Έβλεπα όλο αυτό που είχε γίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ που το έβλεπα. Όχι το μέσα στο σπίτι, αλλά το γάμο και το απέξω και το αυτό και όλο αυτό που έγινε. Που το είδα αμέσως μετά. Αντί να περιμένεις μια εβδομάδα, δύο για να. Ακόμα το βίντεο, δηλαδή δεν το έχω πάρει. Είχαμε ανθρώπους που ήρθαν να το βιντεοσκοπήσουν. Α, το βλέπεις μέσα στα κανάλια εννοείς. Αυτό που βλέπεις. Όχι, όχι, όχι. Εμείς είχαμε καλέσει ανθρώπους για να το βιντεοσκοπήσουν για να το πάρουμε για να το βιντεοσκοπήσουμε. Το δικό μας δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Το δικό μας δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Αλλά την άλλη μέρα που αρχίσαν έτσι να δείχνουν λίγο σκηνές, κάποια δευτερόλεπτα από εδώ, το βλέπεις αμέσως. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής και μπράβο. Να σου πω και κάτι. Όχι, μα νομίζω ότι φάνηκε ότι περνάγαμε πάρα πολύ καλά. Να σου πω και κάτι. Ήμασταν λίγο. Εκεί υπήρχε κάποια ένταση λόγω του κόσμου και λόγω. Αλλά δεν, ούτε εγώ ούτε και ο Άδωνης κάποια στιγμή φωνάξαμε ή είπαμε κάτι ή κάτι. Εγώ, δεν πήγε καλά. Εγώ επειδή δεν θέλω να είμαι καθόλου μεμψίμηρος, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλους που δουλεύσαν τόσο πολύ για να υπάρχει αυτή η κάλυψη. Καθόλου δεν τους κατηγορώ. Το αντίθετο. Ίσα ίσα. Γιατί να σου πω κάτι, Ορδάνη μου. Αν έρθεις και περπατήσεις μαζί με την Ευγενία τώρα πάμε κάτω και περπατήσουμε. Αν δεις πόση αγάπη βγάζει ο κόσμος, που είναι πολύ συγκινητικό. Πραγματικά, λέει, θα σου πω τότε, συναχωριέμαι που μας σταματάκουμε στον δρόμο και λέει Ναζίστες, αγαπάμε, μπραβό. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα. Κακό είναι αυτό, δηλαδή. Να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Όχι, κακό είναι αυτό. Μην το κλιμακώνεις τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Είναι, εγώ θέλω να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να υποκρίνω. Το ένα φέρνει το άλλο. Άκουσε λίγο. Όχι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Το ένα δεν φέρνει το άλλο. Το παίξανε και μας αγαπά ο κόσμος. Το ένα δεν φέρνει το άλλο. Εμείς είμαστε αυτοί που ορίζουμε τι έρχεται και τι δεν έρχεται. Το ένα δεν φέρνει το άλλο. Δεύτερον, εμείς είμαστε αυτοί. Είναι άλλο το να σου πει κάποιος γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας χαιρόμαστε, που σας βλέπουμε, τα λέτε καλά κτλ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ευχαριστούμε πολύ. Δεν μας είπες τίποτα. Σημειωτέων, συγχαρητήρια και να πούμε ότι ήμουν και στην περσινή τελευταία εκπομπή. Ήμουν γουρλής γιατί αυτή η χρονιά πήγε πολύ καλά όπως διαπιστώσατε. Άρα γι' αυτό με καλέσατε εδώ σήμερα. Θέλετε να επαναληφθεί η καλή χρονιά η επόμενη. Και τώρα που ήρθε και η Ευγενία θα διπλασιαστούν τα νούμερα μας. Είναι τελείως βέβαια, γιατί και τρομερά γουρλού. αλλά επί της ουσίας υποθέσεως φοβάμαι μην γράψει τίποτα. Ποια κυρία να μου είχε γράψει ότι είμαστε σχεδόν συμπαρουσιαστές της εκπομπής. Είχα διαβάσει. Όχι, και ναι. Εντάξει. Όχι μόνο με εμάς. Γιατί βγαίνει συνεχώς. Τώρα πια μας απαντά. Πα άλλη τώρα μας απαντά. Όποτε σε παίρνουμε τηλέφωνο, όλο παλιέ κάπου αλλού. Γιατί θα γίνει το χειμώνα. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν, τα πράγματα είναι λιγάκι ρευστά και εγώ έχω κρατήσει μία απόσταση γιατί ξέρω ότι σε όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια υπάρχει πολύ μεγάλος αναβρασμός σε αυτό το διάστημα και εγώ κάθομαι πίσω και βλέπω πράγματα να γίνονται. Δεν έχω. Εγώ πάλι γιατί δεν βλέπω αναβρασμός. Κάτι για του χρόνου. Δεν βλέπω αναβρασμός. Εντάξει. Γίνονται κάποιες αλλαγές. Όχι, στον Αντένα λέει τώρα. Α, για τον Αντένα. Στο κανάλι, ναι. Στο κανάλι. Γενικά η τηλεόραση φέτος το καλοκαίρι είναι λίγο. Να σου πω, σε πείραξε ο τρόπος που κόπηκε το παιχνίδι. Δηλαδή, εσένα προσωπικά ήσουν ένας άνθρωπος που είχε ένα άλλο στάτους, ρε παιδί μου. Ναι, το και επικρίθηκες πολύ για αυτό το πράγμα. Και που τελικά κόπηκε με αυτό το. Και ήταν και η μοναδική εκπομπή. Στην Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που η παρουσιάστρια ευάλετο τόσο πολύ καιρό για. Κανείς δεν το περίμενε πάντως ότι θα κάνει το παιχνίδι. Ναι, λοιπόν, ήταν η μοναδική χώρα που γίνεται αυτό. Σε όλες τις άλλες χώρες μπορεί να πούνε πράγματα για τους παίκτες, για τον παρουσιαστή. Την παρουσιάστρια δεν έχει γίνει ποτέ μνήμα. Ναι. Λοιπόν, το άλλο ήταν ότι η εκπομπή δεν κόπηκε, γιατί επέχτηκε μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς. Εντάξει, οπότε επέχτηκε. Απλά δεν θα συνεχιστεί που και πάλι νομίζω ότι έχουν κινηθεί κάποιες διαδικασίες και μπορεί κάποια στιγμή να ξαναβγεί. Γιατί τότε πέρασε στον κόσμο ότι κόπηκε. Μα δεν κόπηκε. Α, δεν κόπηκε. Γιατί λες ότι κόπηκε. Επειδή τώρα δεν τηλεοπτικό βρήκε μια φόρμουλα τώρα λένε όλοι και γράφτηκε αυτό ότι το απαγόρευσε όταν παίχθηκε το τελευταίο επεισόδιο. Να μην ξαναγίνει. Ένα λεπτό. Κόπηκε η εκπομπή ή δεν κόπηκε. Να τα λέμε πράγματα τόσο σημαντικά. Δεν θα γίνει δεύτερη χρονιά. Κόπηκε σημαίνει ένα πράγμα μόνο. Δεύτερη σημαίνει. Έχει προγραμματίσει
για να βγαίνεις 10 φορές, την 7η κόπεσαι. Εάν δεν παρενέβαινε το ραδιοτηλεοπτικό. Σε 30 επεισόδια παιχτήκανε 30. Γιατί αν δεν παρενέβαινε το. Και με συγχωρείς για τον Νικό. Αν δεν παρενέβαινε το ραδιοτηλεοπτικό του χρόνου, θα γινόταν το παιχνίδι. Κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να έχω συζητήσει εγώ κάτι, πιστεύω ότι θα συνέχιζε γιατί πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε υπάρχει μια προϊστορία σε προγράμματα τα οποία πηγαίνουν καλά τη μία χρονιά, είναι επαναλαμβάνονται και τη δεύτερη. Ναι. Θεωρώ ότι θα συνεχιζόταν. Πιστεύω, χωρίς. Το λέω από μόνιμο μου. Αυτό το πράγμα δηλαδή ότι συνδέθηκε το όνομά σου με όλα αυτά τα σχόλια. Που είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, της τέχνης, με τη μουσική, που είχες φτιάξει ένα προφίλ τέλος πάντων και δίπλα στον Άδωνη κτλ. Και συνδέθηκε με αυτή την ιστορία και όλοι λέγανε: κοίτα, ρε παιδί μου, γιατί αυτή η γυναίκα πήγε και σύνδεσε το όνομά της, ας πούμε. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Πολλοί. Το λέγανε όλοι. Αρκετοί. Αλλά πολύ. Όχι, όχι. Ήταν κι άλλοι που λέγανε. Αρκετοί. Έχει δίκιο. Έχει σημασία. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Υπήρχε όλη αυτή η χρονιά, εμένα θα μου μείνει αξέχαστη. Εξαιτίας κυρίως της ποικιλίας των συναισθημάτων και των ξαφνικών εναλλαγών συναισθημάτων. Δηλαδή, τη μία μέρα ήμουν εξοργισμένη, την άλλη μέρα ήμουν ένα ράκος, την άλλη μέρα ήμουν ενθουσιασμένη, την άλλη μέρα ήμουν. Δηλαδή, υπήρχε τεράστια εναλλαγή συναισθημάτων. Όλο αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα, όπως το βλέπω τώρα να γίνει. Όταν όμως μπήκα και άρχισα να το ζω, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά. Μαζί με τον Άδων το ξεπεράσαμε. Δεν το μετάνιωσες. Και βγήκαμε και νομίζω και βγήκαμε και λίγο πιο πάνω. Άδων, να σου εσύ θα μείνεις στο λαό, θα παραμείνεις. Αυτή η ερώτηση είναι... Θα κάνεις άλλη αλλού. Όχι, ρωτάω διότι ήταν από πριν. Είχα μείνει στην προηγούμενη ερώτηση. Θα συνεχίσει το κόνο τον Αδένα. Οπότε καπάκι οι άλλοι. Εσύ θα συνεχίσει το λαό. Λοιπόν, να πούμε τώρα καταρχάς ότι χθες είχαμε ένα εκπληκτικά επιτυχημένο συνέδριο. Το κόμμα μας πάει πάρα πολύ καλά. Δεν πάει απλώς καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Χθες έκανε μία ομιλία ο πρόεδρος που αν την παίζατε ολόκληρη στο Μέγκα 20 λεπτά θα παίρναμε 50% την επεσημόνες εκλογές. Κλαίγαμε όλοι με δάκρυα, ήταν αριστούργημα. Και νομίζω ότι όπως σας καταπλήξαμε σε ευρωεκλογές, ετοιμάζεται να σας καταπλήξουμε έτσι περαιτέρω στις εθνικές εκλογές. Αντιπρόεδρος θα υπάρχει στο κόμμα. Δεν χρειάζεται αντιπρόεδρος. Πάλι τα ίδια. Παιδί μου, δεν έχετε καταλάβει. Αφού θέλω αντιπρόεδρο εγώ, δεν γίνεται. Προσπαθείτε να εντάξετε τον λαό από την πρώτη που πήγαμε στη Βουλή, σε όλη την ιστορία. Θα φύγουν κάποιοι, θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, θα φύγουν ένα, θα φύγουν δύο. Όχι, υπάρχει αντιπολίτευση στον κράτη. Θα φέρει νοτάδε. Δεν υπάρχουν αυτό ο λαό. Καλά, πρόεδρε, λίγο γιατί χθε φωνάζαν κάτι συνθήματα ότι πάμε στο Μαξίμου και λέει πολύ σύντομα θα γίνει και αυτό. Πε του λίγο να χαλαρώσει. Γιατί, θα κατεβάσει τα γράδα. Να στο πω λίγο, το παίρνεις πολύ. Δεν εννοεί ότι θα πάρουμε 40% ή θα μπούμε στο μαζί μου. Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Το κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση το εννοεί σε ποια έννοια. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία του Πασόκ σε επόμενες εκλογές και γίνει κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία και εμείς πάμε σε τρίτο κόμμα. Εμείς πάμε για τρίτο κόμμα. Αυτός είναι ο στόχος. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέμε να πάμε 40. Εμείς λέμε φτάσαμε το κουκουέ στη μια μονάδα στις ευρωεκλογές και βάζουμε στόχο σε εθνικές εκλογές να το ξεπεράσουμε. Αυτό είναι ο πολιτικός στόχος. Άρα, μην το παίρνεις ότι είναι τόσο τρελό αυτό που λέει. Αυτό που λέει μπορεί να το δεις να έχει γίνει. Υπό ένα ακραίο πιθανό σενάριο, λέω. Δεν σου λέω το πιθανότερο, αλλά είναι μια υπόθεση. Αντιπρόεδρο, θα έχει το κόμμα. Πώς δεν χρειάζεται, αφού έχουμε πέσει νωρί. Να σου το εξηγήσω γιατί δεν χρειάζεται. Να μην το εξηγήσει. Να σου το εξηγήσω γιατί δεν αντιπρόεδρο, θα έχει το κόμμα. Να σου το εξηγήσω γιατί δεν χρειάζεται. Αντιπρόεδρο, βάζει. Θέλει, α πούμε, η Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται. Χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν δουλεύει το κόμμα του. Εμά αφού δουλεύει και πετάει, τι να κάνουμε αυτά. Αντιπρόεδρο, θα έχει το κόμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ έμεθα για την περαιτέρω συζήτηση. Να πω ότι δεν είπα που το ξέχασα. Ναι. Τα συγχαρητήριά μου στην ελληνική αστυνομία, γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε συνέχεια. Πώς και το ξέχασα. Μα έλατε, απαράδεκτος. Έχουμε ακούσει τόσα χρόνια να βρίζουν όλη την ελληνική αστυνομία, να πούμε και ένα μπράβο με την καρδιά μας. Μπράβο. Μπράβο. Χωρίς με επισημερίες. Χωρίς ναι, αλλά μπράβο. Επιτέλους. Χωρίς με επισημερίες. Και να του αφήνουν να κάνουν τη δουλειά του και να λύσουμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μεγάλη μας χαρά. Συγχαρητήρια για όλη την τηλεοπτική χρονιά. Συγγνώμη. Τι είναι, συγχαρητήρια. Είδατε και στους άλλους τώρα. Για εσάς δηλαδή. Α, για μας. Συγχαρητήρια για κάθε ξεχωριστό επεισόδιο της εκπομπής σας, γιατί ήταν μια καταπληκτική εκπομπή. Πάντα σου ευχαριστώ. Είναι μεγάθυμος άνθρωπος και η σύζυγος και όχι σύζυγος. Πέραν τις πλάκες, πραγματικά κάνετε πολύ ωραία εκπομπή. Δεν είναι αυτό, δεν είναι κολακή, είναι πραγματικότητα. Να είστε καλά. Να μην πούμε καλό καλοκαίρι στους ανθρώπους. Πάμε. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλά να περάσει. Καλά να περάσετε όλοι. Καλά να περάσει, Τζόρταν, και εσύ θα δουλεύει. Εγώ θα ξεκουραστώ λίγο παραπάνω. Βεβαίως. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά. Να μας έχει ο Θεός καλά. Γεια σας.